Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και δίνουμε σε Αυτόν όλη τη δόξα που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είναι διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε ακράτατα μέσα στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί με εσάς δηλαδή, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με κάποια αδελφή μας ανώνυμη που γράφει. Αδέλφια μου, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε αληθινά και καρδίας τον αδελφό μας για κάτι σοβαρό που μας έχει κάνει και όχι επιφανειακά, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι τον έχουμε συγχωρήσει, αλλά μόλις γίνεται κάτι νέο, όλα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας και να ξεχάσουμε όλα όσα έχουν γίνει? Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, αγαπητοί μας αδελφοί ανώνυμοι, γιατί όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία. Κάποιοι να μας έχουν αδικήσει ή να νομίζουμε ότι μας έχουν αδικήσει ή πραγματικά να μας έχουν αδικήσει και με ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Και εμείς γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού, έχοντας μάλιστα απόλυτη επίγνωση του Λόγου του Θεού, ότι εάν δεν συγχωρήσουμε εκκαρδίας μας τα πτέσματα των αδελφών μας και τις αμαρτίες των αδελφών μας, ούτε ο Θεός θα συγχωρέσει τις δικές μας αμαρτίες. Όλες. Και ο Θεός είναι τόσο αυστηρός αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό να μάθουμε να συγχωρούμε όλους τους αμαρτάνοντες εμάς. Άμεσα. Χωρίς να περιμένουμε να μετανοήσουν αυτοί να μας ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά εκ καρδίας μας να τους συγχωρούμε. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αγώνας. Και αγώνας, μεγάλος αγώνας. Και πολλές φορές και μακρόχρονος. Γιατί πρέπει να αλλάξει η καρδιά μας. Πρέπει η καρδιά μας να μαλακώσει, γιατί όταν αισθάνεται αδικημένος ο άνθρωπος, σκληραίνει η καρδιά. Ξεσηκώνεται το πνεύμα, υπερηφανεύεται, αγανακτεί, δημιουργούνται παράπονα. Διαμαρτυρήσεις μέσα στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας. Και πρέπει τώρα ο άνθρωπος του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να δαμάσει το σώμα του και να το δουλαγωγήσει, μήπως πάει τζάμπα, είναι μάταιος όλος ο αγώνας του. Μήπως εις άλλους κηρύξας, λέει ο Παύλος, εγώ βρεθώ εκείνη την ημέρα δόκιμος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το ερώτημά σου, αγαπητοί φίλοι, και είναι σωτηριακό. Γιατί έχει να κάνει με την άφεση των αμαρτιών μας. Μέσα από τη γραφή διαβάζουμε που λέγει ο Απόστολος Πέτρος προσελθόν στον Κύριο, πόσες φορές αναμαρτήσει με ο αδελφός μου πρέπει να το συγχωρήσω, έως 7.
Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός του λέγει, δεν σου λέγω ως 7, άλλος 70, αλλά έως 70 7, δηλαδή 7 σε 490 φορές. Δηλαδή άπειρες φορές. Και αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, εσύ πρέπει να το συγχωρήσεις έτσι κι αλλιώς. Και έφερε παρακάτω την περίφημη παραβολή των μυρίων ταλάντων, όπου ένας οφειλέτης μυρίων ταλάντων εφέρθη μπροστά στον Κύριό του και έπρεπε να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του για να μπορέσει να ξεπληρώσει, που δεν θα μπορούσε, το υπέρογκο ποσόν του χρέους των μυρίων ταλάντων. Όμως έπεσε, προσκύνησε τον Κύριό του στην παραβολή, του ζήτησε συγχώρεση, ο Κύριός τον συγχώρεσε, του χάρισε μακροθύμησε, του χάρισε τα μύρια τάλαντα, τον ελευθέρωσε και αυτός πια χωρίς χρέος, ελεύθερος, χαρούμενος, ευλογημένος, βγήκε έξω και συνάντησε κάποιον σύντουλό του που του χρώσταγε 100 δινάρια. Και άρχισε να τον πνίγει και να τον εκβιάζει, δώσε μου τα 100 δινάρια. Και ο σύντουλός του που του χρώσταγε τα 100 δινάρια γονάτισε σε αυτόν και του είπε, μακροθύμησον εις εμέ. Και εγώ θα στα επιστρέψω και θα μπορούσε πράγματι. Γιατί τα 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, δεν είναι μύρια τάλαντα που δεν επιστρέφονται. Αυτός όμως επέμενε και τον έβαλε στη φυλακή. Και εκεί τον επισκέφθηκε ο Κύριός του και του λέει, δούλε πονηρέ, όλο το χρέος σου το οποίο μου χρώσταγες, μακροθυμήσας, στο χάρισα. Δεν έπρεπε και εσύ να κάνεις το ίδιο, να μακροθυμήσεις το σύντουλό σου και να του χαρίσεις το χρέος. Και τότε διέταξε να παραδοθεί με οργή, οργιστής ο Κύριος διέταξε να παραδοθεί ο δούλος αυτός στους βασανιστές, έως σου αποδώσει όλο το οφειλόμενο εις αυτόν. Αυτό που του είχε συγχωρεθεί με τη μακροθυμία του, όλο το οφειλόμενο. Και λέγει σαν συμπέρασμα της παραβολής ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ούτω ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει κάμει σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις τον αδελφού αυτού τα πτέσματα αυτού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να μακροθυμήσουμε, να συγχωρήσουμε, για να παραμένουν συγχωρεμένοι όλα μας τα αμαρτήματα. Και εδώ είναι που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη δυσκολία. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν υποτάσσεται στις εντολές που τις δίνουμε να μακροθυμεί και να συγχωρεί. Γι' αυτό εδώ κάτι πρέπει να γίνει και αυτό είναι το ερώτημά σου, τι μπορεί να γίνει. Εκείνο το οποίο ζητάει ο Θεός από μας είναι να μακροθυμήσουμε, δηλαδή να συγχωρήσουμε. Και επειδή στο Λόγο του Θεού είναι γραμμένο ότι η αγάπη μακροθυμεί, άρα εκείνο το οποίο ζητάει από μας ο Θεός είναι να αγαπήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος μας αδίκησε. Καθώς επίσης είναι γεγραμμένο, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να αγαπήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να μακροθυμήσουμε και η αγάπη μας να καλύψει πλήθος αμαρτιών, και εδώ να το προσέξουμε, πλήθος αμαρτιών του αδελφού μας που αμάρτησε σε μας, αλλά και εκ των πραγμάτων πλήθος αμαρτιών δικών μας, που επειδή συγχωρήσαμε, είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες μας. Η αγάπη λοιπόν είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πλήθος αμαρτιών. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να αγαπήσουμε τον άλλον. Δεν είναι εύκολο όμως ούτε να συγχωρήσουμε, ούτε να μακροθυμήσουμε, ούτε να αγαπήσουμε. Πρέπει να βρούμε κάποια δικαιολογία στην καρδιά μας, να την πείσουμε. Πρέπει να πούμε, δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος, έκανε λάθος, δεν το πρόσεξε. Αν δεν δικαιολογήσεις αυτόν που σε αδίκησε, αν δεν ψάξεις να βρεις δικαιολογίες, δεν μπορεί να προχωρήσεις και να τον αγαπήσεις. Βέβαια,
Εκτός αυτού, το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό που λέει η Γραφή. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη ετες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Άρα, εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι να πληρωθεί η καρδιά μας από την αγάπη του Θεού που εκχέεται δια Πνεύματος Αγίου. Άρα το όπλο μας ποιο είναι? Η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και να προσευχόμεθα. Πληρούμενοι δια του Πνεύματος του Αγίου και με το νου και με το πνεύμα, να συγχωρήσουμε, να μακροθυμήσουμε σε αυτόν που μας αδίκησε και στη συνέχεια να τον αγαπήσουμε. Και να τον αγαπήσουμε, καθώς μακροθυμούμε και συγχωρούμε καρδίας, να τον αγαπήσουμε και καρδίας. Το είχα σε έναν τέτοιο αγώνα που είχα βρεθεί, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί, είχα μια εμπειρία που ήταν συγκλονιστική για μένα. Υπήρχε ένας αδελφός που νόμιζα, αλήθεια, σωστό ή λάθος, ότι με έχει αδικήσει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και έτσι έπρεπε τώρα εγώ και να τον συγχωρήσω και να μακροθυμίσω και να τον αγαπήσω, αλλά να τον αγαπήσω εκαρδίας, ώστε να μην επανέλθει πια το παράπονο, ο θυμός, η οργή, η αίσθηση της αδικίας που έζησα εκείνη την περίοδο. Πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάστασης και μόνο η αγάπη φέρνει πλήρη αποκατάσταση. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, να πληρούμε Πνεύματος Αγίου και να ζητάω από το Θεό να ευλογήσει τον αδελφό και να του ζητάω να το συγχωρήσω. Έψαγα και έβρισκα και δικαιολογητικά για να γίνει πιο εύκολο, δικαιολογίες για να γίνει πιο εύκολη η μακροθυμία μου. Δεν έφταιγε, δεν μπόρεσε, δεν κατάλαβε, ό,τι ήταν συγκεκριμένα δεν θα αναφερθώ. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι η καρδιά μου άρχισε και μαλάκωνε. Και μαλάκωνε όλο και πιο πολύ. Και πράγματι, ας πούμε, έφτασε μια περίοδος που προσευχόμουν και έλεγα: «Κύριε, ευλόγησέ τον πολύ τον αδερφό μου, είναι καλός αδερφός, εγώ τον έχω συγχωρήσει, εγώ τον αγαπάω, ευλόγησέ τον πολύ τον αδερφό μου». Και ενώ έφτανα στο τέλος υπέθετα του αγώνα μου και της δοκιμασίας μου, γιατί αισθανόμουν ότι αγαπούσα τον αδελφό μου και η προσευχή μου έβγαινε εκαρδίας, ευλόγησε τον Κύριε, όταν λοιπόν θεώρησα ότι έφτασα στο τέλειο και είπα: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, τον αγαπάω, ευλόγησε τον πάρα πολύ», ακούω τη φωνή του Κυρίου: «Να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα». Και εκεί έπαθα σοκ. Όχι και πιο πολύ από μένα, κάτσετε, το συγχωρώ, τον αγαπώ, αλλά όχι και να τον ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Και σηκώθηκα από την προσευχή, θυμάμαι, και γύριζα γύρω-γύρω και σκεφτόμουν. Κατάλαβα λοιπόν ότι η αγάπη που είχα για αυτόν δεν ήταν η αγάπη του Θεού, η εγκεχημένη τας καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Ήταν μια μορφή αγάπης πολύ περιορισμένη. Και κατάλαβα ότι έπρεπε ο αγώνας να συνεχιστεί για να γίνει το έργο τέλειο. Πράγματι, συνέχισα και προσευχόμουν για πολύ καιρό ακόμη, μέχρι κάποια στιγμή που είπα: «Καρδίας, Κύριε, ευλόγησέ τον πιο πολύ από μένα τον αδελφό μου. Το αξίζει. Είναι καλός αδελφός». Και εκεί ελευθερώθηκα και ποτέ πια δεν ξανανέβηκε στην καρδιά μου ενθύμηση των παλαιών. Έσβησαν. Και ποιος τα έσβησε? Η αγάπη του Θεού που μακροθυμεί. Η αγάπη του Θεού που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος και με έφερε μπροστά του σε μορφή τελειότητος. Βέβαια, εν ειρή στο παρόδο, αυτός ο αδερφός κατάλαβε και αυτός κάποια στιγμή το λάθος του, ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και η αποκατάσταση ήταν πλέον τέλεια. Τέλεια. Ο τρόπος λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί μου ανώνυμοι, για να συγχωρέσουμε καρδίας, είναι να φτάσουμε στο σημείο να προσευχόμαστε να τον ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ και από εμάς. Καθώς ζητάμε να μακροθυμούμε, να μας δώσει ο Θεός μακροθυμία, να συγχωρούμε, να μας δώσει ο Θεός συγχωρητικότητα, να αγαπήσουμε τον αδελφό μας και μάλιστα με αγάπη πλήρη και τέλεια. Με την αγάπη του Θεού που είναι και χυμένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και το μυστικό είναι να προσευχόμεθα με το νου
για αυτό το πράγμα, αλλά να προσευχόμεθα και με το Πνεύμα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μου αδελφοί. Συνεχίζουμε πάλι με μια ανώνυμη αδελφή. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ τον Κύριο για το έργο σας, παρακολουθώ με ενδιαφέρον το κανάλι σας και στέλνω με τη σειρά μου τις απορίες μου. Όταν προσευχόμαστε, πρέπει να το κάνουμε με τη φωνή μας δυνατά, εννοεί. Αν προσευχόμαστε χωρίς φωνή, ο Κύριος μας ακούει. Πρώτη ερώτηση και δεύτερη ερώτηση. Αν δύο νέοι στον κόσμο αρεβωνιαστούν, συγκατοικήσουν κάποια χρόνια, αλλά δεν παντρευτούν και χωρίσουν ελεύθεροι να παντρευτούν με άλλο σύντροφο, ο Θεός να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να αρχίσουμε από την πρώτη σου ερώτηση. Όταν προσευχόμαστε, πρέπει να το κάνουμε με τη φωνή μας δυνατά. Αν προσευχόμαστε χωρίς δυνατή φωνή, ο Κύριος μας ακούει. Βέβαια, ο Κύριος μας ακούει, όπως και να προσευχόμαστε, γιατί είναι γραμμένο ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και εγώ θα δώσω εις έκαστον κατά τα έργα σας. Διάβασα από την Αποκάλυψη, από το Β' κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και θα δώσω σε εσάς εις έκαστον κατά τα έργα σας. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που ερευνά τους νεφρούς μας, δηλαδή τη δύναμή μας, την καθαρότητά μας, τον αγιασμό μας, αλλά και την καρδιά μας, τις επιθυμίες μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας και βεβαίως και τις προσευχές μας και τους συλλογισμούς μας και όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο μόνος, μόνο ο Θεός μπορεί να διερευνήσει καρδιές και νεφρούς. Μάλιστα λέγει στην επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και το 10 εδάφιο. «Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού». Και εξηγεί. «Διότι ποιος των ανθρώπων γνωρίζει τα μυστικά του ανθρώπου εκτός από το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού δις γιγνώσκει μη το Πνεύμα του Θεού». Αλλά εμείς δεν αναλάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού διαναγνωρίζουμε, τα εκ τα υπό του Θεού χαριστέντα. Όπως το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού, έτσι και το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου. Και όταν το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Πνεύμα του ανθρώπου, που ενώνεται, μόνο ο Θεός γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου και ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Να το πω πιο σωστά. Ο Θεός λοιπόν δια του Πνεύματος του ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, όπως ο άνθρωπος δια του Πνεύματος του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μόνος δια Πνεύματος Αγίου που γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, τα μυστικά του ανθρώπου, τις επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου και τους νεφρούς, δηλαδή τον αγιασμό του, την καθαρότητά του και τη δύναμη του ανθρώπου. Και είναι βεβαίως και γραμμένο πολλές φορές, να διαβάσω μερικά. Διαβάζω από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που λέγει ο Κύριος στο Ιώτα Σίγμα Ταφ και στο 7 εδάφιο. «Και εκείνοι διελογίζοντο εν εαυτής λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβομεν. Νοήσας δε ο Ιησούς», είπε προς αυτούς. Ο Κύριος μας λοιπόν είχε την ικανότητα και αυτό αποτελεί και απόδειξη ότι ο Ιησούς Ναζωραίος δεν έχασε τη θεότητά του, γιατί γνώριζε τις σκέψεις των ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις των ανθρώπων. Στο κατά Μάρκον μάλιστα Ευαγγέλιον, αν πάμε, θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο και γράφει. «Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του Πνεύματος αυτού ότι ούτω διελογίζονται καθεαυτούς», είπε προς αυτούς. «Δια τι διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας». Άρα λοιπόν
ο Ιησούς Χριστός που αποδεικνύεται ότι είναι Θεός εκ του γεγονότος ότι εννοούσε τους διαλογισμούς της καρδιάς των ανθρώπων. Αλλά και αλλού, και στο Λουκά, στο κατά Λουκάνα Ευαγγέλιο να πάμε, στο Ζήτα 37 εδάφιο, διαβάζω: «Και ειδού γινή της εν τη πόλη ή της ή του αμαρτωλή μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτής και έλειφε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέζας αυτόν είπε καθε αυτόν λέγον ούτως εάν είναι το προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς εις τον καθε αυτόν διαλογισμόν του είπε προς αυτόν Σίμων έχω να σου πω κάτι κλπ. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος, ο Θεός ο αληθινός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, είναι ο μόνος που γνωρίζει τους διαλογισμούς της καρδιάς, αλλά και τη δύναμη και την καθαρότητα και τον αγιασμό του ανθρώπου, γι' αυτό και με τα πάσης βεβαιότητος ακούει την προσευχή μας, έστω και αν είναι νοερή, δηλαδή χωρίς φωνή, ή έστω και αν είναι δυνατή. Κάτι που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο διάβολος δεν μπορεί να καταλάβει την προσευχή σου και να ακούσει την προσευχή σου όταν γίνεται εν τη καρδία σου, μέσα στην καρδιά σου, χωρίς δυνατή φωνή. Βεβαίως μπορεί να υπολογίσει γιατί είναι παμπώνυρος τη σκέψη σου, να υπολογίσει όμως, όχι να γνωρίσει, τη σκέψη σου και τη λογική του ανθρώπου από τις συνήθειες και τι προτίθεται να κάνει. Αλλά σε καμία περίπτωση ο διάβολος ή κανένα άλλο όν εκτός από τον ίδιο τον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος δια του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζει με το πνεύμα του ανθρώπου, τα βάθη του ανθρώπου, όπως ο Χριστός με το δια του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή σου. Αν δύο νέοι στον κόσμο, όχι πιστοί, αραβωνιαστούν και συγκατοικήσουν, προφανώς εννοεί συζήσουν κάποια χρόνια, αλλά τελικά δεν παντρευτούν και χωρίσουν, είναι αυτοί ελεύθεροι να παντρευτούν με άλλο σύντροφο και προφανώς εν κυρίω? Δηλαδή υπάρχουν δύο νέοι οι οποίοι ήταν στον κόσμο, συζούσανε αραβωνιασμένοι, αλλά μετά χωρίσανε. Κάποιος από αυτούς πίστεψε στον Χριστό και το ερώτημα είναι, αφού ήταν αραβωνιασμένοι και συζούσανε, μπορούν τώρα να παντρευτούν νόμιμα ενώπιον του Θεού, χωρίς ο γάμος τους να είναι παράνομος ενώπιον του Θεού ή άκυρος? Και η απάντηση είναι βεβαίως. Βεβαίως μπορούν. Γιατί μόνο ο γάμος είναι αυτός που ενώνει τους ανθρώπους και τους κάνει ένα, ώστε απαγορεύεται πια να χωρίσουν, καθώς είναι γεγραμμένο εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Μόνο ο γάμος είναι αυτός που ενώνει τους ανθρώπους και τους κάνει τους δύο η σάρκα μία, αλλά και ένα πνεύμα και μια ψυχή. Άρα λοιπόν και αραβωνιασμένοι να είναι στον κόσμο, εφόσον δεν έχουν παντρευτεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είναι ελεύθεροι και είναι μόνο αραβωνιασμένοι, είναι ελεύθεροι αν χωρίσουν και πιστέψουν και έρθουν στην Εκκλησία να παντρευτούν όποτε θέλουν και όποιον θέλουν, αλλά αυτά γίνονται πάντοτε εν Κύριο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί μας, και συνεχίζουμε πάλι με έναν ανώνυμο αδελφό μας, ο οποίος μας λέγει: «Ο Κύριος μας να σας ευλογεί πάντοτε. Σας ερωτώ, μπορεί και αν ναι και πότε ο διάβολος να εμποδίζει τους δούλους του Θεού?» Α Θεσσαλονικής Β2, πάμε να το διαβάσουμε. Α, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, και Β' κεφάλαιο και δάφιο 18, διαβάζω: «Δια τούτο ηθελήσαμεν να έλθομεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς».
Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι μπορεί ο σατανάς να εμποδίσει το δούλο του Θεού να πάει κάπου, εφόσον πηγαίνει με τη δική του θέληση, τη δική του απόφαση, χωρίς να έχει ζητήσει και την άδεια και τη βοήθεια από το Θεό να τον οδηγήσει, εάν πρέπει να κάνει αυτό το οποίο θέλει, το οποίο βεβαίως δεν είναι αμαρτία, είναι κάτι που προέρχεται από αγάπη για τα αδέλφια, γιατί ήθελε ο Παύλος πολύ να πάει στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, αλλά όμως δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός, γι' αυτό και βρήκε τόπο ο διάβολος και τον εμπόδισε. Γι' αυτό το διορθώνει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, λέγοντας «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού, να μην δίνουν τόπο στο διάβολο, ενεργώντας έστω και με αγαθή πρόθεση και με καλή πρόθεση, ενεργώντας όμως κατά την επιθυμία της σαρκός τους, δηλαδή τι τους αρέσει, την επιθυμία της καρδιάς τους, δηλαδή τι θέλουνε, ή την λογική του πνεύματός τους, τι νομίζουνε. Ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις με βάση αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Τι μ' αρέσει, τι θέλω, τι νομίζω. Και ο δούλος του Θεού πάλι. Όμως, εάν παραμείνει σε αυτή τη λογική, καθώς ο λόγος του Θεού λέει «οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας», τότε ο άνθρωπος αποφασίζει μόνος του, και επαναλαμβάνω, κατά την αρέσκειά του, κατά το θέλημά του και κατά τη λογική του, με αποτέλεσμα να μην είναι μέσα στο θέλημα του Θεού οι αποφάσεις του. Ενώ τι θα έπρεπε να κάνει? Να πάει στον Κύριό του και να πει «Κύριε, εμένα μου αρέσει. Κύριε, θέλω να πάω εκεί. Κύριε, νομίζω ότι πρέπει να πάω εκεί». Αλλά να ολοκληρώσει «Εσύ τι θέλεις?». Όπως είπε ο Χριστός την ημέρα που θα επρόκειτο να παραδοθεί για να σταυρωθεί. «Αν είναι δυνατόν, ας φύγει από μένα το ποτήριο αυτό». Και ολοκληρώνει «Πλην ουχή όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Αυτό είναι το φρόνημα του Πνεύματος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ότι όχι μόνο ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και περπατάμε κατά το Πνεύμα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αποφασίζει κατά το θέλημά του, κατά την αρέσκειά του και κατά τη γνώμη του, χωρίς να πλησιάσει το Θεό και να του πει «Κύριε, όμως όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου», τότε δίνει τόπο στο διάβολο και ο διάβολος με πολύ χαρά εμποδίζει τον άνθρωπο του Θεού να κάνει το αγαθόν το οποίο σκόπευε, αλλά όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του Θεού, για όλους μας, να μην περπατάμε με τη δική μας αρέσκεια, βούληση και γνώμη, αλλά και τα τρία αυτά, καθώς είμαστε τριαδικοί όπως ο Θεός, γιατί μας έφτιαξε κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, σώμα, ψυχή και πνεύμα, να υποτάσσουμε τη δική μας αρέσκεια, θέληση και γνώμη στου Θεού εν γέννη το θέλημα. Δηλαδή, πολύ απλά, πριν αποφασίσουμε το οτιδήποτε, πάντοτε για ευλογία λέω, για καλό λέω, όχι για αμαρτία, δεν το συζητάμε, και ο διάβολος θα μας αφήσει, δεν μας εμποδίσει άμα πλανηθούμε και πάμε για την αμαρτία, αλλά εάν αποφασίσουμε να πράξουμε το αγαθόν και δεν έχουμε τη βοήθεια του Θεού, την κάλυψη του Θεού και δεν είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε ο διάβολος βρίσκει την ευκαιρία και στέκεται δίπλα μας και μας εμποδίζει για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε και νομίζουμε ότι πρέπει. Αν όμως εμείς πάμε στο Θεό και πούμε «Κύριε, εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σ' αρέσει? Κύριε, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις? Κύριε, εγώ νομίζω αυτό, εσύ τι νομίζεις?», τότε με τα πάσης βεβαιότητας θα έρθει ο Θεός, θα μας οδηγήσει, θα κατευθύνει την οδόν μας προς το θέλημά του, όποιο και αν είναι αυτό, και εκεί κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει πλέον όχι εμάς, αλλά το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι παντοδύναμος και αιώνιος και πανάγαθος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του Θεού να μην περπατάνε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Μάλιστα λέγει ο λόγος του Θεού
στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, στο ήττα κεφάλαιο, στο 8 κεφάλαιο, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμίαν κατάκρισιν εις τους εν Χριστώ Ιησού, αλλά τους περιπατούντας κατά τη σάρκα, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Μπορεί να περπατάει, να περπατήσει κατά τη σάρκα ένας πνευματικός άνθρωπος, βέβαια, εάν δεν καλύψει την αρέσκειά του, τη θέλησή του και τη γνώμη του μέσα και κάτω από τη γνώμη του Θεού. Όχι όπως εγώ θέλω, Κύριε, αλλά όπως εσύ. Φανέρωσε μου το θέλημά σου, δίδαξε με την οδόν την οποία πρέπει να περπατώ, δίδαξε με να πράττω το δικό σου θέλημα. Εκεί υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά για τον άνθρωπο του Θεού. Ο διάβολος πια δεν μπορεί να επέμβει, γιατί είναι κάτω από την παρουσία του Θεού η απόφαση που πήρε ο άνθρωπος του Θεού, η κάθε απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος του Θεού. Όμως μπορεί να εμποδιστεί και από άλλο. Διαβάζω λίγο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, που γράφει: «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, για να απολαύσω τον καρπόν την άκαι μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπόν θεών, των λοιπόν εθνών». Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι πολλές φορές σε μελέτησα να έρθω προς εσάς, αλλά εμποδίστηκα. Εδώ δεν εμποδίστηκε από τον διάβολο, το εξηγεί στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο ΙΕ, διαβάζω από το 20 εδάφιο: «Ούτω δε εφιλοτιμήθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο χι όπου ονομάστη ο Χριστός, δια να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού, θέλουν συνειδή, και εκείνοι οι τινες δεν ήκουσαν, θέλουν συνοήσει. Δια τούτο και εμποδιζόμεν πολλάκις να έρθω προς εσάς. Τώρα όμως μη έχουν πλέον τόπον εν της κλίμαση τούτης, επιποθών δε από πολλών ετών να έλθω προς εσάς, όταν υπάγω στην Ισπανία θέλω ελθεί και προς εσάς». Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πια σκεφτότανε ακριβώς όπως θέλει ο Θεός το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ήθελε πολύ να πάει στους Ρωμαίους, αλλά η αποστολή του ήταν να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εκεί που δεν είχε τεθεί προηγούμενα θεμέλιον εκ του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Δεν είχε υπάρξει σωτηρία ανθρώπων. Στην Ρώμη υπήρχε η Εκκλησία των Ρωμαίων, που αγαπούσε πολύ ο αδελφός ο Παύλος την εκκλησία αυτή, αν και ποτέ δεν την είχε γνωρίσει, ποτέ δεν είχε γνωρίσει ο αδελφός. Ήθελε πολύ να πάει, γιατί η αποστολή του ήταν να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, αλλά επειδή ο Θεός τον οδηγούσε πρώτα να κηρύξει εκεί που δεν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και ήξερε ότι αυτή είναι η αποστολή του Παρακυρίου, δέσμευε τον εαυτό του να κάνει αυτό που θέλει, έτσι πως είναι το θέλημα του Θεού, και δεν πήγαινε παρόλο που το ήθελε πάρα πολύ. Και πήγαινε εκεί που ήθελε ο Θεός, στα μέρη που δεν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Όταν όμως ολοκληρώθηκε η αποστολή του και πήγε σε όλα τα μέρη που έπρεπε να πάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που δεν είχε κηρυχθεί πριν από αυτόν το Ευαγγέλιο, όταν τελείωσε την αποστολή του και πήγε παντού, τότε ελεύθερος όν από το καθήκον του, από την υποχρέωσή του, από την υπακοή του, από την αποστολή που ο Θεός του είχε δώσει, δεν είχε πλέον κανένα εμπόδιο να εμποδιστεί στο να πάει τους Ρωμαίους, όπως και πράγματι πήγε, βέβαια και πάλι όχι όπως ήθελε αυτός, αλλά δεδεμένο στο πνεύμα ότι ομολογεί, πρέπει πρώτα να περάσω από το Ιεροσόλυμα, να ομολογήσω στα Ιεροσόλυμα, στα έθνη, αλλά και στους συμπατριώτες μου τον Ιησού Χριστόν, και ύστερα θα πάω στη Ρώμη και από εκεί στην Ισπανία. Και πήγε, αν και ήξερε πάρα πολύ καλά, γιατί το Πνεύμα του Άγιου μαρτυρούσε σε κάθε πόλη που πήγαινε, ότι ταλαιπωρίες μεγάλες θα τον βρουν στα Ιεροσόλυμα. Αλλά δεν δίστασε, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Κύριο. Πήγε, ταλαιπωρήθηκε, φυλακίστηκε
Και στη συνέχεια, καθώς επικαλέστη τον Κέσαρα, σαν Ρωμαίος πολίτης που ήταν, τον απέστειλαν στη Ρώμη για να δικαστεί. Το ταξίδι του ήταν περιπετειώδες, ναυάγησαν στο δρόμο, βρέθηκαν στη Μάλτα, εκεί ομολόγησε το όνομα του Χριστού και πάλι εκεί που δεν είχε κηρυχθεί ποτέ το Ευαγγέλιο στη Μάλτα, πίστεψαν και σώθηκαν οι ηθαγενείς της Μάλτας και από εκεί πια εύκολα οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος με όλους όσους φύλαξε ο Θεός την ψυχή τους από το ναυάγιο στη Ρώμη, όπου εκεί παρέμεινε φυλακισμένος και μάλιστα σε ιδιωτική οικία περίπου 2 χρόνια. Από εκεί πέρα ελευθερώθηκε, πήγε στην Ισπανία, προχώρησε και περισσότερο και τελικά απέθανε στη Ρώμη που επέστρεψε. Άρα λοιπόν, ο διάβολος εμποδίζει τον άνθρωπο του Θεού που παίρνει απόφαση να κάνει το θέλημα, να κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που θέλει και αυτό που νομίζει, χωρίς να λογαριάζει το θέλημα του Θεού, ενώ θα έπρεπε να λογαριάζει το θέλημα του Θεού και να προσεύχεται όχι όπως εγώ θέλω ή όπως μένα μ' αρέσει ή όπως εγώ νομίζω, αλλά όπως εσύ θέλεις, όπως εσένα αρέσει, όπως εσύ νομίζεις. Τότε ο διάβολος δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Μπορεί ο άνθρωπος να εμποδιστεί από μόνος του, γνωρίζοντας την αποστολή του, αλλά ιδιαίτερα τι θέλει ο Θεός να κάνει, γιατί είναι γραμμένο ότι εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, αυτό λογίζει τα αμαρτία σε σένα. Και δεν ήθελε βέβαια ο Απόστολος Παύλος και κανένας άνθρωπος του Θεού να μην πράττει αυτά που πρέπει και να πράττει αυτά που δεν πρέπει, γιατί λογίζουν τα αμαρτία, έστω και αν δεν είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχει και άλλη μια μορφή εμπόδιο που λαμβάνει χώρα στον άνθρωπο του Θεού, καθώς λέγει η Γραφή, μάλιστα στο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου προς την Αθήνα. Διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων, Ιωτα Σίγμα Ταφ και Εξεδάφιο. Διελθώντες δε την Φρυγίαν και την γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά τη Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωσι προς την Βυθινίαν. Πλην δεν αφήκε αυτούς το πνεύμα, περάσαντες δε τη Μυσίαν, κατέβησαν στην Τροάδα. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν να εμποδίσει και το Πνεύμα του Άγιο να πάει κάπου ο άνθρωπος του Θεού. Πώς? Προσευχόμενος. Κύριε, εμείς θέλουμε να πάμε στη Γαλατεία, στη Μυσία, στη Βυθινία. Και το Πνεύμα του Άγιο τους έλεγε όχι και τους οδήγησε. Τι ωραία είναι να σε οδηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Και φτάσανε στο αδιέξοδο της Τροάδος. Εκεί όμως ήρθε ο Θεός, φανέδωσε ένα ενύπνιο στον Απόστολο Παύλο, έναν Ρωμαίο πολίτη να τους φωνάζει «έλα και βοήθησέ μας», και όταν ξύπνησαν συμπέραν ότι ο Θεός του σκαλεί και πήγανε αντί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ασία όπως αυτοί θέλανε, αλλά ρώτησαν το Θεό και ο Θεός τους οδήγησε δια Πνεύματος Αγίου να πάνε στην Ελλάδα. Γιατί εκεί ο Θεός τα είχε όλα έτοιμα. Εκεί στην Φιλίππους θα συναντήσουν τη Λυδία, θα πιστέψει ο δεσμοφύλακας όταν τους βάλουν φυλακή, μετά θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα πιστέψουν οι Θεσσαλονικείς και θα τους διώξουν και θα πάνε στη Βέρεια, από τη Βέρεια θα κατέβουν στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Ο Θεός τα είχε όλα έτοιμα για να πάει ο Απόστολος Παύλος όχι στην Ασία αλλά στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και δημιουργήθηκαν και πάρα πολλές ωραίες εκκλησίες, πολλές και ωραίες, και δοξάστηκε ο Θεός. Στο επόμενο όμως αποστολικό του ταξίδι, ο Θεός πια τον οδήγησε να πάει στην Ασία μετά από λίγα χρόνια, μετά από λίγο καιρό. Γιατί εκεί τα είχε πλέον έτοιμα όλα ο Θεός, εκείνη την περίοδο. Είχαν πιστέψει από τον Οπολό στην Έφεσο 12 μαθητές, τους πλησίασε ο Απόστολος Παύλος, το ρώτησαν για το Πνεύμα το Άγιο, τους βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και από εκεί και πέρα κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στην Έφεσο και από την Έφεσο σε όλη την Ασία και δοξάστηκε ο Θεός. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να περπατάμε διοικούμενοι, αγόμενοι όπως λέει το κείμενο, αγόμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το κείμενο λέει όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά Θεού, πραγματικά παιδιά Θεού, δούλοι Θεού. Και τι θα πει άγομαι? Για να το καταλάβουμε, σκεφτείτε ένα άγημα, είναι στη σειρά άνθρωποι και υπάρχει ένας ο διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Εμπρός μας, εν δυο,
Σταματήστε, σταματάνε. Κλείνετε επί δεξιά, κλείνουν δεξιά. Κλείνετε παριστερά, κλείνουν παριστερά. Μεταβολή, γυρίζουν πίσω. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά κάνουν ό,τι τους λέει αυτός ο οποίος κυβερνάει το άγημα. Έτσι θέλει ο Θεός να είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, να αγόμεθα υπό το Πνεύματος του Αγίου, να διοικούμεθα δηλαδή από το Πνεύμα του Άγιο, ώστε να περπατάμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Ποιος είναι ο άσοφος? Ο άσοφος είναι αυτός που περπατάει κατά την αρέσκειά του, κατά το θέλημά του και κατά τη γνώμη του. Και ο σοφός που περπατάει σύμφωνα με αυτό που αρέσει το Θεό, που θέλει ο Θεός και έχει και νομίζει ο Θεός και πιστεύει ο Θεός και εντέλεται ο Θεός. Εκεί πια δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς. Ούτε ο διάβολος, ούτε ο άνθρωπος, ούτε καμία άλλη δύναμη. Εδώ αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε, εκτός του γεγονότος που διαβάσαμε ότι εμπόδισε ο διάβολος τον Παύλο να πάει εκεί που ήθελε και όχι εκεί που ήθελε ο Θεός, να διαβάσουμε όμως και κάτι που είναι πολύ σοβαρό και είναι σχετικό μέσα από τον Ζαχαρία τον προφήτη. Διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο. «Και μη έδειξε τον Ιησούν, τον ιερέα το μέγα ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος θύστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν». Τώρα ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο Ιησούς του Ναβί, που όμως, ενώ στέκεται αυτός μπροστά στην Παλαιά Διαθήκη, στον άγγελο του Κυρίου, στα δεξιά του στέκεται και ο διάβολος και αντιστέκεται. Μα πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και την απάντηση μας τη δίνει ο Λόγος του Θεού, ναι, είναι δυνατόν. Και είπε ο Κύριος προς το διάβολο, θέλησε μέσα από τον άγγελο, έτσι, θέλησε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε, ναι, θέλησε επιτιμήσει ο Κύριος, ο οποίος έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ο Ιησούς του Ναβί σαν δαυλός απεσπασμένος από τη φωτιά, από την αμαρτία, από την ταλαιπωρία, από την εχμαλωσία? Ο δε Ιησούς, να η απάντηση, ή το ενδεδειμένος η μάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου, και απεκρίθηκε, είπε προς εισταμένους ενώπιον αυτού, λέγον ο άγγελος, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρηπαρά από αυτού, και είπον προς αυτόν, ιδού αφήρες από σου την ανομία σου, και θέλω σε ενδύσει μάτια λαμπρά, και είπα, ας επιθέσω συν ακόμη μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν η μάτια καθαρά, ο δε άγγελος του Κυρίου μόνος πια παρίστατο μπροστά, έφυγε ο διάβολος και παρίστατο μόνο ο άγγελος του Κυρίου μπροστά στον Ιησού του Ναβί. Όσο λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε η μάτια ρηπαρά, δηλαδή υπήρχε αμαρτία πάνω του, τότε βέβαιον είναι ότι στα δεξιά του στέκεται ο διάβολος για να το αντισταθεί. Και για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, όταν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας και τα ημάτια μας είναι ρηπαρά, είναι φοβερό αλλά είναι αληθινό, ο διάβολος στέκεται δίπλα μας και αντιστέκεται στο έργο του Θεού, στις προθέσεις του Θεού για μας και στο έργο το δικό μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για να φύγει δεν φτάνει να τον επιτιμήσει ο Κύριος, αλλά πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν τα ρηπαρά ημάτια, να ενδυθεί λαμπρά η μάτια καθαρά ο άνθρωπος του Θεού και μήτρα που είναι ο αγιασμός εις τον Κύριον, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να μετανοεί πάντοτε άμεσα ο άνθρωπος του Θεού, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας, τα ημάτια του πια να είναι λευκά και λαμπρά που είναι τα δικαιώματα των Αγίων, και να φοράει και τη μήτρα σαν βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου, καθώς είναι του αγιασμού εις τον Κύριον και της καθαρότητος. Τότε ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί στον άνθρωπο του Θεού και δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο του Θεού, ούτε να τον αγγίξει παρά μόνο από μακριά, με βέλη, πεπειρωμένα, μήπως και τον κάνει να ολιγοπιστήσει ή τον κάνει να αμφισβητήσει το λόγο του Θεού και το έργο του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού έχει την ασπίδα της πίστεως που σβήνει τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Ο διάβολος λοιπόν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο του Θεού που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά κατά τη γνώμη του, κατά την αρέσκειά του και κατά την
θέλησή του, εάν δεν λογαριάσει τι θέλει ο Θεός, ώστε να πει όχι το δικό μου θέλημα Κύριε, αλλά το δικό σου. Αλλά μπορεί ακόμη ο διάβολος να αντιστέκεται στον άνθρωπο του Θεού, εκείνον ο οποίος έχει αμαρτήσει, δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει εξομολογηθεί, δεν έχει ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει. Όταν όμως ο άνθρωπος του Θεού ζητάει αντί το θέλημα το δικό του, το θέλημα του Θεού και ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού μετανοήσει και εξομολογηθεί και παραιτηθεί από την αμαρτία του, ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας, τότε ο διάβολος είναι ανίσχυρος, δεν μπορεί να τον εμποδίσει, δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν μπορεί να τον αγγίξει και ο άνθρωπος του Θεού θριαμβεύει, καθώς είναι και γραμμένο από τον Απόστολο Παύλο, ότι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κάμνει μας, πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ ανώνυμε αδελφέ, πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε να αναφερθούμε σε αυτά τα σοβαρά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, ζητήματα. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Thank you.